παιχνίδι δύσκολο την ώρα που μπήκες. Πώς το έβλεπες όταν ήσουν απ' έξω και πώς το ήσουν όταν μπήκες από μέσα. Τελικά ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη. Και πώς το κατάφερε. Κοιτάξτε, βρεθήκαμε νωρίς πίσω στο σκορ. Ήταν δύσκολο για μας. Ήταν μια δύσκολη έδρα. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε γρήγορα με τον Κλάους. Η ομάδα έχει χαρακτήρα. Από πέρσι το ξέρουμε αυτό. Η ομάδα δείχνει σε τέτοια μάτς δύσκολα χαρακτήρα. Δείχνει ότι είναι ομάδα πραγματική. Και έτσι καταφέραμε και γύρισαμε το παιχνίδι. Βλέποντας ένα κομμάτι που βγήκε από τον πάγκο, τι θεώρεις ότι δεν πήγε καλά και η ομάδα δεν είχε την απόδοση που είχε σε προηγούμενους αγώνες? Δεν γίνεται να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια καλά. Το σημαντικότερο είναι ότι η ομάδα κέρδισε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήταν δίπλα μας. Ήταν μεγάλη βοήθειά τους και τους ευχαριστούμε. Σε ένα παιχνίδι με την Ξάνθη, ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός, δεν πήρε αποτέλεσμα. Σήμερα δεν ήταν καλός, πήρε αποτέλεσμα. Τι σημαίνει να μάθει ο ΠΑΟΚ να παίρνει αποτέλεσμα όταν δεν είναι καλός? Πιστεύω αυτή είναι η διαφορά των μεγάλων ομάδων. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι η ομάδα και στην κακή της μέρα να παίρνει αποτέλεσμα. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Το σημαντικό είναι όμως η ομάδα να αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, το οποίο το έχουμε δείξει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι τώρα, και χαρακτήρα που δείξαμε σε αυτό το παιχνίδι και καταφέρουμε και κερδίσαμε. Γιάννη, θεωρείς ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι στην τελική πάσα και όχι τόσο στην εκτέλεση? Σίγουρα, η ομάδα δημιουργεί πολλές φάσεις. Δεν θα σταθώ στο παράγοντα τύχη. Αυτό εξαρτάται στα πόδια μας και όσο προχωράει παιχνίδι με παιχνίδι ομάδα, αλλά και ο κάθε ποδοσφαιριστής, θα γινόμαστε καλύτεροι και πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στην τελική προσπάθεια. Εδώ είναι αυτός. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Σίγουρα, όταν βρίσκεσαι τέτοια ομάδα με τόσους καλούς ποδοσφαιριστές, πρέπει να είσαι ανά πάση στιγμή έτοιμος. Από την αρχή της σεζόν ξέρω ποιος είμαι, ξέρω πρέπει να συζητάει από μένα. Είμαι σίγουρο για τον εαυτό μου και παιχνίδι με παιχνίδι γίνομαι όλο και καλύτερος. Και σήμερα είμαι ευχαριστημένος που έπαιξε και πάλι. Αυτός ο εσωτερικός ανταγωνισμός σε βοηθάει να βελτιωθείς σαφώς και σένα και να γίνει και η ομάδα να ανέβει επίπεδο, έτσι δεν είναι? Ο υγιής ανταγωνισμός, όπως το έχω ξαναναφέρει, είναι πολύ καλός για την ομάδα και για τον κάθε παίκτη προσωπικά, αλλά και για την ομάδα. Γιάννη, θεωρείς αποφασιστικό βήμα αυτό για την πρόκριση? Σίγουρα. Το να παίρνεις διπλό μέσα σε αυτή την έδρα, σου πω, γιατί ήμασταν πίσω στο σκορ. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνει στους τρεις βαθμούς. Το πιο σημαντικό είναι να πάρουμε τα παιχνίδια στην Τούμπα και με τη βοήθεια του κόσμου. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτή η νίκη θα σας βοηθήσει για να επανέλθετε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο πρωτάθλημα. Στο οποίο ακολουθεί να ακούσετε τα παιχνίδια στην Βέρεια, θα έχετε και πολύ κόσμο στο πλευρό σας. Γενικά θα σας βοηθήσει και ψυχολογικά σε αυτή την προσπάθεια? Εννοείται. Όταν κερδίζεις, η ομάδα έχει καλύτερη ψυχολογία, έχει καλύτερα πατήματα και πιστεύω ότι το να κερδίζεις σε κάνει πάντα πιο δυνατό. Και ένα σχόλιο για τα γκολ του Κλάους. Εντάξει, ήμασταν σίγουροι ότι ο Κλάους θα πετύχει σήμερα ένα γκολ, θα έλεγα και δύο. Είναι μεγάλος εκτελεστής και το έδειξε και σήμερα.